Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε απόψε με το άθλημα της κολύμβησης και βεβαίως τη χανιώτσα κολυμβήτρια Άννα Ντουντουνάκη που έκανε υπερήφανη όλη την Κρήτη και τον αθλητισμό της, καθώς ανέβηκε στο βάθρο πριν λίγες ημέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην Σκωτία. Έχουμε μαζί μας την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία επέστρεψε βεβαίως και δικαιολογημένα χαρούμενη και υπερήφανη και αυτή από την Σκωτία στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη συνδεθεί μαζί της, βρίσκεται στην Αθήνα η πρωταθλήτριά μας. Άννα, καλησπέρα από την Κρήτη TV από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. Πραγματικά το άθλημα της κολύμβησης ουσιαστικά δείχνει ότι έχει πολύ μέλλον. Η Κρήτη είναι δυνατή παντού στον αθλητισμό και στην κολύμβηση και ασφαλώς δικαιώνεσαι και εσύ για την μεγάλη προσπάθεια που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι στην Κρήτη τα πάμε πολύ καλά στο κομμάτι του υγρού στίβου και νομίζω έχουμε αρκετά παιδιά, ειδικά στην κολύμβηση, που είναι πολύ ψηλά και δείχνουν ότι έχουμε πολύ μέλλον. Πώς ήταν αυτή τη φορά αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Μιλάμε βεβαίως και για 25 πισίνα που είναι ειδικών συνθήκων. Η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγα από την Αθήνα δεν περίμενα ότι θα καταφέρω όλα αυτά που έγιναν τώρα στη Γλασκόβη. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ειδικά το γεγονός ότι ήταν 25 πισίνα την κάνει ακόμη πιο σημαντική αυτή την επιτυχία για μένα, γιατί σίγουρα δεν είναι το δυνατό μου στοιχείο. Δεν προετοιμάζομαι γενικά για την 25. Ούτε είχα προετοιμαστεί ιδιαίτερα για αυτούς τους αγώνες. Ήθελα να πάω καλά προφανώς, αλλά πάντα βασικός αγώνας στόχος είναι το Πανευρωπαϊκό το καλοκαίρι και το Τόκιο κυρίως. Άννα, να σου ευχηθούμε και τα χρόνια πολλά βεβαίως για την ονομαστική σου εορτή που είχες χθες και από τον αέρα της Κρήτη TV. Έκανες δώρο στον εαυτό, έκανες μεγάλο δώρο στον εαυτό σου ουσιαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα και σίγουρα θα τη θυμάμαι για πάντα. Οπότε ουσιαστικά μπορούμε να μιλάμε τώρα για το μεγάλο όνειρο, για το Τόκιο. Είπες και μόνη σου κάποια πράγματα. Πες μας τώρα για τον μεγάλο στόχο που είναι μπροστά σου. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν μου αρέσει να λέω πολλά πράγματα. Δεν θέλω να λέω τίποτα πρωτού το πετύχω. Απλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από αυτό το μετάλλιο έχει ξεκινήσει νομίζω ιδανικά η φετινή χρονιά και είναι πολύ σημαντικό εν ώψη των Ολυμπιακών. Μου δίνει και πολύ όρεξη να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην προετοιμασία μου και πολύ δύναμη, πολύ χαρά, πολύ αισιοδοξία για τους επόμενους αγώνες. Βρίσκεσαι στην Αθήνα, καθώς εκεί ουσιαστικά μπορείς να είσαι σε καλύτερα επίπεδα προετοιμασίας. Ωστόσο φαντάζομαι δεν ξεχνάς την Κρήτη, έτσι πώς ξεκίνησες? Ήρθα στην Αθήνα ως φοιτήτρια και γι' αυτό έχω μείνει κιόλας εδώ. Έχω τελειώσει βασικά, απλά όταν ξεκινάς με έναν προπονητή δεν το αλλάζει την πορεία όταν βλέπεις ότι πηγαίνει καλά. Και η βάση μου τώρα αυτά τα χρόνια είναι εδώ στην Αθήνα. Αλλά σίγουρα θέλω να πηγαίνω στα Χανιά σου πιο συχνά μπορώ και το έχω στο μυαλό μου το κολυμβητήριο κάτω, το μέρος όπου ξεκίνησα, όπου αγάπησα το κολύμβι, που έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από εκεί και πάντα χαίρομαι να γυρίζω πίσω και στον κύριο Κώστα και στα παιδιά που είναι εκεί. Γιατί ουσιαστικά ο κύριος Κώστας είναι που με έκανε και αγάπησε αυτό που κάνω τώρα και σε αυτόν οφείλω ότι το κάνω ακόμα. Μπορείς να πεις και το επώνυμό του για να καταλάβει ο κόσμος γενικότερα? Ο κύριος Κώστας ο Τζιλιδάκης. Έχετε δίκιο, δεν το έχω συνηθίσει να το λέω όλο βεβαίως μαζί. Εσύ τον αποκαλείς όπως έχεις συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια βεβαίως. Άννα, βεβαίως, ναι. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και την επιτυχία τη μεγάλη και από τον Βαζέο σε αυτό το πρωτάθλημα. Και ουσιαστικά η ελληνική κολύμβηση δείχνει στα καλύτερά της. Ήταν ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σίγουρα, γιατί πήγαμε σχεδόν όλοι πάρα πολύ καλά. Και εντάξει, ο Ανδρέας έκανε το κάτι wow, ήταν απίστευτος. Είναι και πολύ καλός στην 25, είναι πολύ δυνατός, το έχει δείξει χρόνια τώρα, παίρνει μετάλλια στο ευρωπαϊκό της 25. Έχει πολύ καλές στροφές, πολύ καλά ντόλφιν, είναι συναγώνιστος αυτό και το έδειξε για ακόμα μια φορά και
πήγε πάρα 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 πολύ καλά. Mm-hmm. Και θα δούμε και στη συνέχεια τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Ωραία, κλείνοντας, είπες ότι δεν θέλεις να λες μεγάλα λόγια, είσαι χαμηλών τόνων και αυτό φαίνεται. Όμως δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, τι θέλεις να φέρεις στην Άννα Ντουντουνάκη το 2020 που θα έρθει σε λίγες ημέρες? Σίγουρα το γεγονός ότι πήρα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό για πρώτη φορά μου δίνει μια αυτοπεποίθηση παραπάνω και κάνει τους στόχους μου ακόμα μεγαλύτερους. Με ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτό, σίγουρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, που έχουμε ευρωπαϊκό φέτος, στην Πενιντάρα. Τώρα για την Ολυμπιάδα, δεν θέλω να πω, γιατί πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις τι έρχεται μετά και δεν θέλω ούτε να απογοητεύομαι, ούτε να λέω και μετά να μην τα κάνω. Οπότε, επειδή όλοι προετοιμάζονται πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι περιμένουν τους Ολυμπιακούς και όπως εγώ λέω ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, σίγουρα το κάνουν και άλλοι αθλητές. Δεν θα ήθελα να πω, απλά σίγουρα θέλω να κάνω ατομικά ρεκόρ. Αυτό μπορώ να το πω σιγουριά. Να στα ευχηθούμε όλα αυτά, να έχεις υγεία. Θα κάνεις Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα Χανιά? Χριστούγεννα ναι, Πρωτοχρονιά θα λείπουμε προετοιμασία μαζί με τον Απόστολο τον Παπαστάμου στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ό,τι καλύτερο και σε σένα και σε όλα τα άλλα παιδιά στο άθλημά σας. Να σου ευχηθούμε ξανά υγεία, γιατί η κολύμβηση θέλει πάρα πολλά πράγματα. Είναι απαιτητικό το άθλημα. Το σημαντικότερο. Ασφαλώς, και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς ξανά, Άννα Ντουντουνάκη. Χρόνια σου πολλά